θα πάω στον εργαζόμενο στη συντήρηση και επισκευή τρένων και συνδικαλιστή της ΔΕΣΚ Σιδηροδρομικών, η οποία ΔΕΣΚ Σιδηροδρομικών, τον κύριο Θοδωρή Βαριδάκη, είναι η συνδικαλιστική οργάνωση που μακάρι, θα φαντάζομαι το ίδιο θα μας πει και ο ίδιος, να μην επιβεβαιωνόταν. Έλεγε ότι έρχεται έγκλημα, έρχεται, έρχεται. Καλημέρα κύριε Βαριδάκη. Καλή σας ημέρα. Τραγικός τρόπος να επιβεβαιωθεί μια ανακοίνωσή σας, ε? Τραγικός, αλλά να πούμε εδώ πέρα, δεν είναι μόνο η ανακοίνωση αυτή. Ήταν εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα. Και εμείς, όχι μόνο σε δικλειστική παράταξη, συνολικά οι εργαζόμενοι εδώ πέρα μέσα, δεν υπήρχε κάποιος δηλαδή που να διαφωνούσε αυτό. Και που τα βλέπαμε, τα λέγαμε, είχαμε κάνει κινητοποίηση, τα βάζαμε αιτήματα. Ήταν διαχρονικά αιτήματα αυτά για την ασφαλή και των εργαζομένων και των επιβατών. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι αυτοί που γυρνάνε τώρα και λένε να αποδοθούν ευθύνες και αυτά. Εμείς λέμε πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Σταματήσει να πηγαίνει το μπαλάκι είτε από την μία κυβέρνηση στην προηγούμενη διαχρονική ευθύνη και των κυβερνήσεων, αλλά και ανάμεσα στο κρατικό και στον ιδιώτη. Έχουν όλοι ενιαία ευθύνη. Πρέπει να φτάσει αυτό που λέμε το μαχαίρι στο κόκαλο, να αποδοθούν ευθύνες. Γιατί και εμείς εδώ πέρα, που τώρα εδώ πέρα είμαστε. Θα μου πείτε και γι' αυτό, θα μου πείτε, αλλά πείτε πρώτα το γενικό που θέλετε, παρακαλώ. Στο γενικό το κομμάτι είναι αυτό. Εμείς πιστεύουμε και θέλουμε να ανοίξουμε και αυτή την έννοια, γιατί τώρα ανοίγει και πάρα πολύ συζήτηση για τα αίτια και για να μην ξαναγίνει. Που προφανώς άδικα χάθηκαν τόσες ζωές. Και νέος κόσμος και αυτά. Είναι πολιτική αυτή της απελευθερού σιδηροδρόμου, η οποία ανά τα χρόνια προχώρησε σε υποτίμηση του σιδηροδρόμου, δηλαδή εσκεμένα, δηλαδή να μην υπάρχουν ανταλλακτικά, στη συντήρηση, στις γραμμές, πάντως όλο το κομμάτι, στη συνέχεια στη θυματοποίησή του και όσο προχωράει και στην ιδιωτικοποίησή του. Όπως έχουμε και σήμερα και από το 19 μέχρι σήμερα, όλη αυτή την πολιτική. Όλη αυτή η πολιτική που έχει κάνει έχει εξυπηρετήσει αυτό που λέμε. Το ότι δηλαδή η ζωή και των εργαζομένων και στο σιδηρόδρομο και των επιβατών αποτελεί κόστος και για μια εταιρεία και για το ίδιο το κράτος. Μάλιστα. Αποτελεί κόστος αυτό το κομμάτι. Επενδύσεις που γίνονται όλα αυτά τα χρόνια και τα λοιπά, και όλες οι ρυθμιστικές ασκήσεις που έχουν υπάρξει, κοιτάνε να έχουν το minimum πρόγραμμα. Όσο αφορά και στη συντήρηση και στον έλεγχο. Μάλιστα. Δηλαδή, εμείς μπορούμε να πούμε για ανθρώπινο λάθος. Okay. Αλλά γίνεται να αφήνεις έναν άνθρωπο ή σε οποιοδήποτε. Τυχαίο το και αυτό το παράδειγμα. Μια χαρά το λέτε, μια χαρά το λέτε. Το λάθος. Κλείδες ασφαλείας. Αυτό είναι το ζήτημα. Το λάθος. Ποιο λάθος? Εγώ θα σας έλεγα και σκόπιμα. Θα θυμίσω τον πιλότο που το έριξε το κορεάτικο, φιλιππινέζικο, ότι ήταν εξ επιτούτου, επειδή του τη βάρεσε. Και το έριξε. Πες ότι κάποια νου του τη βάρεσε. Σταθμάρχη. Οτιδήποτε. Και το πήγε λάθος. Από εκεί και κάτω τι γίνεται? Από εκεί και κάτω είναι αυτό το κομμάτι που λέμε εδώ πέρα. Κύριε Βαριδάκη. Και το έχουμε βάλει και εμείς στις ανακοινώσεις μας και τώρα. Το θεωρώ ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη και από τους ίδιους τους εργαζόμενους και έτσι το πιστεύουμε και εμείς και έτσι το νιώθουμε. Το νιώθουμε μεγάλη μας ευθύνη ότι αυτά εδώ πρέπει να αναδειχθούν και να παρθούν άμεσα και μέτρα και να αποδοθούν ανάλογες ευθύνες. Δεν γίνεται τώρα. Κύριε Βαριδάκη, πείτε μου σας παρακαλώ, επειδή είστε στη συντήρηση και την επισκευή και των τρένων, είστε επί τόπου πρέπει να το πω. Καταρχάς, τι συμπεράνατε, δεν βγάλετε πόρισμα εσείς. Τι καταλαβαίνετε, επειδή έχετε εμπειρία όμως, από αυτό που είδατε πρώτον? Από το ατύχημα σαν ατύχημα, το τραγικό αυτό ατύχημα. Από αυτό το τραγικό ατύχημα εμείς δεν μπορούμε να βγάλουμε. Εγώ δεν είμαι στο κομμάτι αυτό για να μπορώ να πω και για να ξέρω συγκεκριμένα τι έγινε. Ναι. Εντάξει. Και ούτε για να αποδώσω εγώ προσωπικά τις ευθύνες. Όχι, όχι, όχι. Τα συστήματα τα οποία ήδη υπάρχουν, που είναι λυπείς όπως έχουμε πει. Τι βλέπετε όμως με τα μάτια σας? Προφανώς βλέπετε την απόλυτη καταστροφή, καταλαβαίνω, έτσι. Εντάξει. Εμείς εδώ πέρα βλέπουμε αυτό που λέτε και εσείς, την απόλυτη καταστροφή. Δεν μπορώ να πω σε λεπτομέρειες και να πω κάτι. Είναι όλα αυτά που δείχνουν και ακούμε από κοντά και ακόμα και χειρότερα. Θα πάρει μέρες η αποκατάσταση? Σίγουρα, σίγουρα. Σίγουρα. Κύριε Βαριδάκη, θέλω λοιπόν να πάμε. Εγώ δεν είπα τυχαία. Η ανακοίνωση είναι, αν θυμάμαι καλά, 20 Φλεβάρι ήταν η ανακοίνωση που κάνατε. 7 Φλεβάρι. Που λέγατε ότι έρχεται έγκλημα, λέγατε. Αυτό λέγατε. Και ήταν η πέμπτη κατά σειρά που είχαμε βγάλει και τα είχαμε. Και τα αναδεικνύουμε. Πείτε μου λοιπόν, αν και το φωτογραφίζετε, αλλά θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Έχετε κάνει αλλεπάλληλες οχλήσεις και εσείς ως παράταξη και οι εργαζόμενοι και οι φορείς σας και τα λοιπά.
Ποιο ήταν το μότο των απαντήσεων? Ισχύει ότι οι μηχανοδηγοί στείλανε ανακοίνωση με εξώδικο και τους απάντησαν με εξώδικο? Για τους μηχανοδηγούς, ναι, αυτό ισχύει. Μάλιστα. Η εποχή είχε γίνει. Μάλιστα. Αυτό είχε γίνει, ναι. Σε εσάς όλα αυτά που περιγράφετε, ποιες είναι οι απαντήσεις που σας δίνουν? Ότι... Σε αυτό εδώ πέρα είναι, είναι αυτό το κομμάτι το οποίο ακούμε όλοι και το συζητάμε. Δηλαδή, το ότι άμα φταίει, άμα φταίει περισσότερο το δημόσιο φορέας, άμα φταίει περισσότερο ο ιδιώτης. Και αυτό γίνεται επανειλημμένα, γι' αυτό λέμε ότι υπάρχει διαχρονική ευθύνη και είναι έγκλημα αυτό που γίνεται. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι αφήσει απ' έξω ούτε την ιδιωτική εταιρεία, ούτε προφανώς και το κρατικό τον ίδιο και το κρατικό τον έχει αυτά. Είναι αναλογικά συγκεκριμένες ευθύνες και ήταν σχέδιο για την υποτίμηση του υδροδρόμου και ως προς την ιδιωτικοποίησή του. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι και ο ιδιώτης που προφανώς θα κοιτάξει να επενδύσει και αυτά, ότι θα είναι κάτι το αντίθετο. Εμείς δηλαδή το βάζουμε ενία. Τώρα ποιες είναι οι απαντήσεις είναι αυτό που σας είπα. Είναι αυτό το κομμάτι. Δηλαδή το παλάκι των ευθυνών, μικρών μέτρων που μπορεί να παίρνουν, απειροελάχιστων μέτρων που μπορεί να παίρνονται μετά από πίεση, μετά από πολλή πίεση που μπορεί να παίρνονται και τα λοιπά. Και φτάσαμε σε αυτό εδώ πέρα που ζούμε. Να σας ρωτήσω, είστε στη συντήρηση και επισκευή τρένων, σωστά? Ναι, μάλιστα. Τα ανταλλακτικά υπάρχει απόθεμα ή είναι μόλις προκύψει βλάβη να τη φτιάξετε και τέλος? Θέλω να πω, συντήρηση με την κανονική έννοια του όρου γίνεται ή δεν έχετε υλικά για να την κάνετε? Οπότε πάτε μόλις κάτσει το πρόβλημα να επιλύσετε και πάμε παρακάτω. Ανάλογα την περίπτωση. Συνήθως όχι, ανταλλακτικά συνήθως υπάρχουν για να μπορεί να γίνει η δουλειά. Αλλά πολλές φορές έχεις και, ελλείψεις σε άλλα κομμάτια. Ανάλογα. Μάλιστα. Ναι. Προφανώς είναι, βέβαια δεν είναι μόνο το κομμάτι των ανταλλακτικών. Είναι το κομμάτι και των συνθήκων, δηλαδή και των όρων δουλειάς. Ακόμα και στον ΟΣΕ, να πω εγώ, πέρα από τον ιδιώτη. Γιατί είναι ιδιώτης, τρένοσε, τώρα έχει λένε τρέν. Ναι, σωστά. Τέλος πάντων, μην το πιάνουμε αυτό. Ναι, όλο είναι. Είναι και αυτό. Είναι δηλαδή οι ίδιες συνθήκες εργασίας. Γιατί μπορεί. Και εκεί έρχεται αυτό που λέμε το ανθρώπινο λάθος. Γιατί μπορεί να μιλάμε για ανθρώπινο λάθος, αλλά υπογεγραμμένο αυτό το διάστημα είναι συμβάσεις οι οποίες προβλέπουν έως και 9 μέρες δουλειά, σερή, χωρίς σταμάτημα, και μπορεί και παραπάνω, ναι. Άλλα περίπτωση, εκεί που κρίνεται περίπτωση. Ναι. Υπάρχει δηλαδή δουλειά η οποία σου λέει δεν θα πάρει τρεπό, πάρα πολλές ώρες υπερεργασία, υπερορία, ναι, στους εργαζόμενους, και προφανώς το κομμάτι το να γίνει και πιο φθηνό και φθηνή η εταιρεία, αυτό που λέμε το κόστος, σε αυτό το κόστος είναι προφανώς και πόσοι εργαζόμενοι θα βγάλουν τη δουλειά, δηλαδή λίγοι εργαζόμενοι, εντατικοποίηση της εργασίας. Μάλιστα. Άρα πρέπει να πάρουμε και αυτό το κομμάτι υπόψη. Γιατί όσο έχει προλάβει κόσμο. Ασφαλώς. Πάρα πολύ καιρό. Και πριν ένα διάστημα, εμείς είχαμε καταγγείλει το ότι έκαναν 160 πωλήσεις εργαζομένων στον ΟΣΕ, που ήταν μέσω εργολάβου, εν πάση περιπτώσει, που πώς το λένε, προστάτευαν τις διαβάσεις. Αυτές που περνάνε δηλαδή τα μέχρι κτλ. 160 πωλήσεις. Τις αφύλακτες. Τις αφύλακτες. Εκεί που δεν υπάρχει. Αυτό που λέμε τις αφύλακτες διαβάσεις. Αφύλακτες διαβάσεις. Σύστημα ηχητικό για αυτές δεν υπάρχει. Απολύσαμε και τον κόσμο. Μια χαρά είμαστε. Εντάξει. Κατά τα άλλα έχουμε γραμμή. Πείτε μου, σας παρακαλώ, είπατε υπερεργασία. 9 ώρα χωρίς ρεπό. Αυτό σημαίνει εξάντληση. Δηλαδή αυξάνει στατιστικά την πιθανότητα λάθους. Προφανώς και αυξάνει. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να το αποκρύψουμε αυτό. Είναι αντικειμενικό το ότι αυξάνει. Σε αυτό το πλαίσιο ζούμε και στο ίδιο πλαίσιο που είναι η λοιπή συντήρηση των υποδομών και αυτά, το ίδιο ακριβώς πλαίσιο είναι αυτό που εξοντώνει και τους εργαζόμενους. Κύριε Βαρυδάκη, τα τρένα είστε ικανοποιημένος από την ποιότητά τους, τα βαγόνια εννοώ, και υπάρχει ένα ερώτημα αρκετού κόσμου μετά το πλάνο που έπαιξε χθες παντού τη σύγκρουση με την έκρηξη. Εικάζουν πολύ, μήπως υπήρχαν φιάλες υγραερίου εκεί που ήταν το κηλικείο και πληρούσαν τους όρους πυροπροστασίας. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μας πείτε κάτι για αυτά. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να απαντήσω μάλιστα για το κηλικείο. Και εγώ πιστεύω ότι κάποια έφλεκτα υλικά. Τώρα για το άμα σε μια τέτοια καταστροφή μπορούν. Σωστά αυτό. Κάλυπτε. Δεν ξέρω όμως, μετά θα απαντήσω πολύ προσωπικά. Και δεν είναι αυτό το ζήτημα. Δεν είμαι αρμόδιος για να πατήσω. Για τα βαγόνια, έχετε να μας πείτε κάτι? Και για τα βαγόνια, προφανώς, εντάξει.
αλλά αυτό που λέμε για την αναβάθμιση του τροχαίου υλικού και ναι. το συνοχή, σίγουρα θα μπορούσε να είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση και σίγουρα και πιο ασφαλή και πιο, και πιο απ' όλα δηλαδή. Και πιο απ' όλα. Και πιο απ' όλα, παίρνοντας υπόψη, πώς θα λένε, εν έτη, πάντα δηλαδή τις σύγχρονες ανάγκες μας. Δηλαδή εν έτη, πως εν έτη 2023, με τι τροχαίο υλικό είσαι, και αυτά τώρα και πάλι όμως δεν μπορώ να πω κάτι πιο συγκεκριμένο. Κύριε Βαρυδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν αρκούντως διαφωτιστικά και αυτά που είπατε. Καλή σας ημέρα, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα.